μικρόβια που μπορεί να κάνουν η θυμοειδίτιδα. Σύμφωνοι. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά τις παραλινοκολπίτιδες. Όταν έχουμε φάριγγο αμυγδαλίτιδα, αυτές είναι σχεδόν κατά κανόνα υιογενείς μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών. Και λέω σχεδόν κατά κανόνα γιατί στην πραγματικότητα από την ηλικία των 4-5 ετών και μετά αρχίζει να παίζει ρόλο ο στρεπτόκοκκος οπιογόνος και να μας κάνει αμυγδαλίτιδες που οφείλονται στο στρεπτόκοκκο με τις γνωστές επιπλοκές του. Άρα λοιπόν, όταν το παιδί είναι μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών, δεν πολύ χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα άλλο εκτός από τις υιογενείς λοιμώξεις. Εκτός βέβαια και αν κάτι δεν μας πηγαίνει καλά, οπότε θα του κάνουμε ένα στρεπ τεστ και στην ηλικία αυτή. Και το πρέπει ακόμα να ξέρετε είναι ότι σήμερα πλέον δεν θεωρείσαι καλός γιατρός εάν δώσεις οτιδήποτε για την φάριγγο αμυγδαλίτιδα χωρίς να έχεις κάνει στρεπ τεστ. Το στρεπ τεστ είναι εκ των ουκάνευ. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να γίνεται στρεπ τεστ πριν. Πότε λοιπόν υποψιάζεστε ότι το παιδί αυτό μπορεί να έχει στρεπτοκοκκική φάριγγο αμυγδαλίτιδα? Όταν έχει τους 6 δείκτες τους γνωστούς. Δηλαδή, ο πρώτος δείκτης είναι να έχει φάριγγο αμυγδαλίτιδα. Ο δεύτερος δείκτης είναι να έχει επιχώρια λεμφαδενίτιδα. Ο τρίτος δείκτης είναι να έχει πυρετό από 38,5 και πάνω ή να αναφέρει πυρετό από 38,5 και πάνω. Ο τέταρτος δείκτης είναι η εποχή του έτους να είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Ο πέμπτος δείκτης είναι το παιδί αυτό να είναι από 5 μέχρι 15 ετών. Και ο έκτος δείκτης είναι αυτό το παιδί να μην έχει καταρροϊκά φαινόμενα και σημεία λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Οπότε χάνεται έναν δείκτη. Αν υπάρχουν και οι 6 δείκτες, δεσποινής μου, αυτοί οι 6 δείκτες σημαίνουν ότι το παιδί αυτό έχει κατά 80 με 85% στρεπτοκοκκική φάριγγο αμυγδαλίτιδα. Εάν κάνεις στρεπ τεστ το παιδί αυτό και βγει αρνητικό, θα του δώσεις πάλι θεραπεία και θα έχει στείλει όμως και καλλιέργεια φαρυγικού. Εάν αυτός το στρεπ τεστ αυτό βγει θετικό, δεν χρειάζεται να κάνεις και καλλιέργεια. Τώρα, αν ένας από τους 6 δείκτες λείπει, στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα να έχει στρεπτοκοκκική φαρυγικού είναι μόνο 50%. Από 85% λοιπόν κατεβαίνει στο 50% αν λείπει ένας δείκτης, δηλαδή αν είναι φθινόπωρο ή αν είναι καλοκαίρι και όλα τα άλλα τα έχει. Δεν έχει αμυγδαλίτιδα ή αν του κάνετε στρεπ τεστ και βγει θετική, θα αρχίσετε να λέτε τώρα είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων, ας του κάνω και μια καλλιέργεια φαρυγικού και του δίνετε βέβαια θεραπεία. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την στρεπτοκοκκική φαρυγγό αμυγδαλίτιδα. Η πνευμονία, όπως είναι γνωστό, οφείλεται κυρίως στον πνευμονιόκοκο, όταν είναι λοβώδης. Όταν δεν είναι λοβώδης, αλλά είναι διάχυτη και δεν είναι νοσοκομιακός ο άρρωστος, δηλαδή δεν είναι ο άρρωστος ο οποίος χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο, η πιθανότητα να είναι υιογενής ή να είναι από μυκόπλασμα, δηλαδή από κάποιο άτυπο μικρόβιο, είναι πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή, που δεν χρειάζεται να εισαχθεί το παιδί στο νοσοκομείο αυτό, εάν όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι μπορεί να είναι μυκόπλασμα, και πώς θα το καταλάβετε αυτό, όταν είναι από μυκόπλασμα, συνήθως θα έχει βήχα έντονο και θα είναι από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μπορεί να σας πει ότι 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες ή και ένα μήνα βήχει. Τότε βέβαια μπορεί να υποπιαστείτε πιο πολύ το μυκόπλασμα. Όταν ο άρρωστος δεν είναι να τον στείλετε στο νοσοκομείο. Αν είναι να τον στείλετε, βέβαια εκεί θα γίνει ο έλεγχος για αντισώματα κατά του μυκοπλάσματος ή μπορεί να ζητήσετε και PCR για το μυκόπλασμα και όταν βέβαια βγει θετικό, τότε θα το αντιμετωπίσετε ανάλογα. Η πιθανότητα να είναι υιογενής είναι πάρα πολύ μεγάλη και βεβαίως πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δυστυχώς στις περισσότερες υιογενείς πνευμονίες χορηγείται κατά κόρον μακρολίδι. Ο λόγος είναι ότι φοβάται ο παιδίατρος μήπως αυτή η ιστορία πράγματι είναι μυκόπλασμα και αναγκάζεται να δώσει λιγάκι μακρολίδι για να είναι πιο ήσυχος. Είναι λάθος αυτό. Το μυκόπλασμα θα σας κάνει πολύ έντονο βήχα, θα σας δώσει ακροαστικά υγρά, το παιδί θα είναι βέβαια περιπατητικό και επίσης και η εποχή του έτους πεζερός συνήθως είναι άνοιξη η εποχή που παρουσιάζεται το μυκόπλασμα και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το μυκόπλασμα εμφανίζεται σαν επιδημία, η οποία έχει έναν κύκλο περίπου 3-4 ετών. Κάθε 3-4 χρόνια έχουμε έτσι μια μικροεπιδημία από μυκόπλασμα. Οπότε εκείνη την εποχή θα δώσετε πιο εύκολα μακρολίδι, τις άλλες εποχές δεν χρειάζεται πολύ να δώσετε. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και από μυκόπλασμα η πνευμονία όταν είναι, απλώς η μακρολίδι θα βραχύνει τη διάρκεια λίμωξης.
Δεν πρόκειται, αυτή είναι αυτογιάσιμη νόσος ούτως ή άλλως, και αν δεν του δώσετε αντιβιωτικό δεν χάθηκε ο κόσμος. Απλώς θα τον έχετε να υποφέρει λιγάκι παραπάνω. Σύμφωνοι. Πάμε τώρα στην πλευρίτιδα. Όταν ο άρρωστος κάνει πνευμονία, κάνει και πλευρίτιδα μαζί. Στην περίπτωση που κάνει και πλευρίτιδα, η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι να είναι πάλι πνευμονιόκοκκος. Ο πνευμονιόκοκκος είναι το συχνότερο μικρόβιο που κάνει πλευρίτιδες. Βεβαίως από την ακτινολογική εικόνα θα καταλάβετε αν αυτή η ιστορία είναι σταφυλοκοκκική. Οι σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις έχουν γίνει πολύ λιγότερες τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Στο παρελθόν ήταν πάρα πολλές. Τώρα για κάποιο λόγο έχουν περιοριστεί. Αν και αρχίζουν σιγά σιγά να ξανατσιμπάνε πάλι και να γίνονται πιο συχνές. Ωστόσο όμως είναι εξαιρετικά σπάνιες. Και ο πνευμονιόκοκκος λοιπόν είναι πράγματι το πρώτο. Μετά έρχεται βέβαια ο αιμόφυλος influenza, ιδιαίτερα ο type B, που αυτός έχει μειωθεί χάρη στο εμβόλιο. Άρα ο αιμόφυλος μειώθηκε. Ο σταφυλόκοκκος σχεδόν είχε εξαφανιστεί κάποια εποχή εντελώς. Ο πνευμονιόκοκκος είναι αυτός που μένει, που κάνει τις πιο πολλές πλευρίτιδες. Άρα εμπειρικά θα δώσετε ένα αντιβιωτικό το οποίο θα σκοτώνει οπωσδήποτε τον πνευμονιόκοκκο καλά. Τώρα το πρόβλημα με τον ανθεκτικό πνευμονιόκοκκο ποιο είναι. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο πνευμονιόκοκκος δεν παράγει ποτέ β' λακταμάσεις. Άρα μην νομίζετε ότι ο πνευμονιόκοκκος θα γίνει ανθεκτικός στα αντιβιωτικά επειδή παράγει κάποιο ένζυμο. Αυτός καταφέρνει και γίνεται ανθεκτικός επειδή παράγει καινούρια PBPs. Τι είναι τα PBP? Είναι τα Penicillin Binding Proteins. Αυτό το ονόμασαν έτσι όταν το πρώτο ανακάλυψαν, μη ξέροντας ότι αυτό είναι ένα ένζυμο πάλι, το οποίο το παράγει ο μικροοργανισμός για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί. Είναι με λίγα λόγια ένα ένζυμο που παράγεται, το οποίο διευκολύνει το ξαναφτιάξιμο του κυταρικού τυχώματος του μικροβίου όταν διχοτομηθεί για να γίνει δύο μικρόβια. Έρχεται λοιπόν η πενικυλίνη, το δεσμεύει και αυτό δεν έχει το ένζυμο αυτό για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί κανονικά και έτσι ψοφάει. Σύμφωνοι, τι έχει κάνει τώρα ο πονηρός ο πνευμονιόκοκκος? Ενώ λοιπόν του δίνουμε πενικυλίνη εμείς και την έχει μάθει ότι η πενικυλίνη του κάνει κακό, τι έκανε αυτός? Έπιασε και έφτιαξε ένα άλλο PBP το οποίο δεν μπορεί να το δεσμεύσει η πενικυλίνη. Και έτσι έχει ένα δεύτερο τρόπο για να μπορέσει να είναι ανθεκτικός. Βεβαίως, για να μπορέσει να είναι σούπερ ανθεκτικός, δεν του φτάνει να φτιάξει ένα τέτοιο μόνο. Μπορεί να φτιάξει και δύο και τρία άλλα PBPs. Έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια PBP και παρουσία πενικυλίνης, να μπορεί αυτός να συνεχίσει να παρουσιάζεται κανονικά. Και τότε γίνεται πολύ ανθεκτικός. Βεβαίως, επειδή τα PBPs δεν έχουν καμία σχέση με τις β' λακταμάσες, αντιβιωτικά τα οποία έχουν μαζί αναστολής για τη β' λακταμάση, όπως είναι το Augmentin, που έχει το κλαβουλανικό οξύ και είναι αναστολέας της β' λακταμάσης, αυτό το αντιβιωτικό δεν σκοτώνει τον πνευμονιόκοκκο που είναι ανθεκτικό στην πενικυλίνη. Άρα όταν ο πνευμονιόκοκκος είναι ανθεκτικός στην πενικυλίνη, συγχρόνως είναι ανθεκτικός για όλα τα β' λακταμικά αντιβιωτικά, πλην των εξής εξαιρέσεων. Πλην των καρβαπενέμων, που μπορεί να μην είναι εκεί ανθεκτικά, και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν τα ανθεκτικά στην πενικυλίνη είναι συνήθως ανθεκτικά σε όλα. Και επίσης, συγγνώμη, όχι μόνο οι καρβαπενέμες, στις καρβαπενέμες και στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, που δεν είναι ανθεκτικά εκεί. Συμφωνεί? Άρα λοιπόν, επίσης, εάν ο πνευμονιόκοκκος είναι μέτρια ευαίσθητος στην πενικυλίνη, δηλαδή παράγει μόνο ένα PBP, η πιθανότητα να το σκοτώσετε με κάποια κεφαλοσπορίνη ακόμα και δεύτερης γενιάς είναι υπαρκτή. Αλλά όχι για παραπάνω. Συμφωνεί? Αυτά λοιπόν περί πνευμονιοκόκκων. Πάμε τώρα στο πεπτικό σύστημα. Στο πεπτικό σύστημα τι πρέπει να θυμόμαστε? Στο πεπτικό σύστημα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα βασικά μικρόβια που μας κάνουν λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος είναι οι ιοί. Κατά το 1 τρίτο οι γαστρεντερίτιδες είναι οι ιογενείς, κατά το 1 τρίτο είναι βακτηριακές